Καλό μεσημέρι, καλά είστε. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, μια χαρά. Σε τι κατάσταση, καλύτε. Μεγάλο άγχος. Όχι, νόμιζα εντάξει, μωρί. Έχουμε πει λίγο στο... στη συνήθεια. Ναι, ναι. Αυτή. Εδώ και 2-3 χρόνια έχετε πολλούς τελικούς. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και τα επόμενα. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά την επομένη της ανακοίνωσης του κυρίου, για τον κύριο Ελγκέτα. Τι μας λέγατε? Μας είχατε εξηγήσει όλο το σκεπτικό και μας είπατε ότι θα κριθεί η απόφασή μας από όλα τα παιχνίδια, από όλη τη σειρά, ακόμα και από τον αριθμό των αγώνων στους τελικούς. Μας είχατε πει αυτό συγκεκριμένα. Θεωρείτε ότι, για να ξεκινήσουμε από αυτό, έχει κριθεί ήδη η απόφασή σας για την αλλαγή προπονητή? Κοιτάξτε, εν μέρη θα έλεγα ναι, εντάξει. Γιατί όταν πετυχαίνεις να γυρίσεις μια σειρά, να κάνεις ένα break, να κάνεις μια σκούπα τον Παναθηναϊκό που είχες δύο ήττες στη regular απέναντί του, να ξεκλειδώσεις τον Ολυμπιακό και να τον υποβάλεις στην πρώτη του ήττα, στις πρώτες του ήττες και να τον έχεις πλέον στο χέρι για να του πάρεις το πρωτάθλημα, νομίζω ότι ναι, έχει δικαιωθεί αυτή η απόφαση. Ναι. Και σας είπα και κάτι άλλο τότε. Mm-hmm. Ότι δεν έχει όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ομάδα του Βόλου του ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με την πορεία του Γιάννη Καλμαζίδη στο μπάγκο του ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί κανένας να αφαιρέσει ή να πει ότι ήταν αποτυχημένος ο Καλμαζίδης στην πορεία του, όταν ο Καλμαζίδης έχει αλλάξει τη μοίρα αυτού του τμήματος σε επίπεδο τίτλου. Μάλιστα. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Εντάξει. Έγινε, κρίθηκε. Ο ΠΑΟΚ πράγματι άλλαξε πρόσωπο. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά τον κέρδισε. Μεγάλη εμφάνιση και στα δύο παιχνίδια. Ειδικά στο πρώτο, εντάξει. Στο πρώτο. Στο δεύτερο. Στην ισοφάριση. Στο 3-0. Μα να κερδίσεις καθαρά αυτόν τον Ολυμπιακό φέτος δεν είχε ξανασυμβεί. Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε. Μια ήττα είχε από τη ΣΥΡΟ 3-2, νομίζω, σε ένα παιχνίδι διάφορο. Ναι, σε ένα παιχνίδι διάφορο και χωρίς τους βασικούς. Ναι. Δηλαδή. Πώς είναι η ομάδα, πώς τους βλέπετε? Είναι μια ερώτηση που μου την κάνουν όλοι οι φίλοι που μου τηλεφωνούν. Θα σας απαντήσω όπως απαντώ και σε αυτούς. Επειδή τους είδα και στις δύο προπονήσεις, και στη σημερινή και στη χθεσινή, γυαλίζει το μάτι τους. Νομίζω ότι η ψυχολογία είναι, έχουν την ψυχολογία του θα μπούμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, έτσι τους βλέπω εγώ τώρα, δεν ξέρω πόσο λάθος μπορεί να κάνω. Αλλά επειδή τη βλέπω την ομάδα όλη τη χρονιά φέτος, βλέπω αποφασισμένα πρόσωπα, ελπίζω να δικαιώσουν τους πόδους μας. Η αλλαγή απόδοση, η μεταμόρφωση μάλλον τριών παικτών, ειδικά του Ντάντε και του Σαφράνοβιτς, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι από μόνοι τους έχουν εκπαιδεύσει τον εαυτό τους να έχουν υψηλό κίνητρο σε τέτοια παιχνίδια, ή απλά ήρθε ένα αντεφορμάρισμα και ο Στάροβιτς ήταν πολύ καλός στο τελευταίο παιχνίδι? Ναι. Γιατί... ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε οικονομία του σπορ. Αυτοί οι μεγάλοι αθλητές. Και ξέρετε, μου το λέγανε και προπονητές των άλλων ομάδων αυτό όλη τη χρονιά. Μη βλέπεις τι είναι τώρα ο Ντάντε, θα τον δείτε στη τελική σειρά. Θα δείτε το Σαφράνοβιτς ότι εκεί θα είναι αυτός που πρέπει. Και νομίζω ότι επειδή αυτοί οι αθλητές ξέρουν να μετράνε τις δυνάμεις τους, ξέρουν πού κρίνονται τα πράγματα σε κέρια σημεία, σε κέριους τίτλους, ενδεχομένως και η παρουσία του προπονητή που έχει αλλάξει κάποια τακτικά πράγματα στο κομμάτι του παιχνιδιού. Αλλά κυρίως αυτό που λέω, ότι στη μεγάλη τους εμπειρία και στη γνώση του πώς πρέπει να ξοδεύουν τις δυνάμεις τους και να έχουν δηλαδή την οικονομία τους, είναι αυτό που νομίζω ότι τους οδηγεί σε αυτές τις τελείως έτσι, διαφορετικές εμφανίσεις του τελευταίου καιρού. Σχέση με το τι γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Πόσο κόσμο περιμένετε σήμερα, τι ενδείξεις έχετε? Από ό,τι αν υπολογίσουμε ότι είμαστε γύρω στα 1400 διαρκείας και γύρω στα, έχουμε ξεπεράσει δηλαδή γύρω στις 4000, νομίζω ότι πάμε για sold out, έτσι φαίνεται. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι κάτω κοντά στην Ουρανούπολη. Τώρα δηλαδή εδώ που έχω γνωστούς φίλους από εδώ, μου λένε πάρα πολλοί φίλους ανεβαίνει για το παιχνίδι. Δηλαδή θα έχει και κόσμο που φεύγει και τώρα για το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Αν έχει sold out θα είναι το γήπεδο σίγουρο, θα είναι σχεδόν γεμάτο. Ήταν και αυτός ένας στόχος εκείνης της δύσκολης περίοδου, να ξαναγεμίσει το γήπεδο? Ναι, βέβαια.
Φυσικά. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Το οποίο, κύριε Παϊσιάδη, να πούμε ότι παίζει ρόλο και για τη συνέχεια του τμήματος και οικονομικά, αν το θέσουμε. Εντάξει, φυσικά. Θα σας πω κάτι, έτσι. Τα μέτρα εδώ δεν είναι ίδια με το ποδοσφαίρου ή ακόμα και με το μπάσκετ, αν θες να έχεις μια ομάδα πρωταθλητισμού. Τα μέτρα είναι πολύ χαμηλότερα. Φανταστείτε ότι όταν ένα τίμημα κάποιων χιλιάδων διαρκείας μπορεί να σου δώσει δύο σπουδαίους αθλητές στο ρόστερ σου, έτσι και δύο γεμίσματα μεγάλα, δύο sold out δηλαδή, μπορούν να εξασφαλίσουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του budget, του ετήσιου budget της χρονιάς. Είναι τα έσοδα, δηλαδή επειδή το budget είναι κοντά στα 700 με 800 χιλιάρια, είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να γεμίσει το γήπεδό της και να έχει τα κατάλληλα έσοδα από αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάντως, κατά ψεματοπόκο, έχει κάνει ένα κοινό βόλεϊ, εντάξει. Εσείς που έχετε ζήσει και τις στιγμές των 50 ανθρώπων, ναι, στο γήπεδο, δεν είναι έτσι τα πράγματα έτσι πλέον. Όχι, καθόλου έτσι δεν είναι, ακριβώς. Ακριβώς. Έχει δημιουργήσει ένα κοινό. Και το βασικότερο απ' όλα δεν είναι μόνο τον κόσμο που έχει δημιουργήσει, ας πούμε, τον δικό του κόσμο που πλέον αγαπάει και έρχεται στην ομάδα και βλέπει, παρακολουθεί το τμήμα. Είναι και το γενικότερο ενδιαφέρον του μέσου ΠΑΟΞΗ. Δηλαδή, ο μέσος ποδοσφαιρόφιλος ΠΑΟΞΗς τον ενδιαφέρει το βόλεϊ που του δίνει τίτλο. Το ακούω καθημερινά από τις εκπομπές, από τις οπαδικές εκπομπές. Δηλαδή, έχει μπει στο στόμα του ΠΑΟΞΗ το βόλεϊ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέραν δηλαδή του κιτάρου που έχει δημιουργήσει, όπως λέτε, που είναι το κομμάτι το αυθεντικό, που είναι πλέον αρκετός ο κόσμος που τον ενδιαφέρει το τι συμβαίνει καθημερινά στην ομάδα, τι γίνεται με τους αθλητές, με τους προπονητές, με την καθημερινότητα της ομάδας. Αλλά και ο μέσος, νομίζω, ΠΑΟΞΗς πλέον έχει αποκτήσει έτσι μια σχέση με το βόλεϊ που τον ενδιαφέρει πολύ να μένει το τμήμα ψηλά, να κάνει πρωταθλητισμό, να του δίνει αυτή τη χαρά κάθε άνοιξη. Και είναι, νομίζω, σημαντικό για όλους. Για όλους. Και περισσότερο και για τον ΠΑΟΚ σαν σωματείο και για τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ που έχει, ας πούμε, το μεγάλο του τμήμα που οπωσδήποτε είναι το βόλεϊ σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά και γενικότερα για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, νομίζω, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Παϊσιάδη, περασμένα, ξεχασμένα όσα έγιναν στο τέλος του τρίτου παιχνιδιού, ή δεν θα τα αφήσετε? Όχι, δεν υπάρχει. Θα σας πω, δεν υπάρχει τίποτα περασμένο ή ξεχασμένο. Ήδη χθες εμείς έχουμε κινητοποιήσει κάποια πράγματα και θα δούμε μετά το τέλος του παιχνιδιού κάποιες ενέργειες που θα γίνουν. Γιατί εδώ υπάρχει δηλαδή αυτά που έχουν συμβεί, νομίζω ότι σε σχέση με αυτά που γίνει με τον Πλατανιά, από αυτό που ομολογούν οι αθλητές του Πλατανιά, όταν η αστυνομία στέλνει μια κρίση ότι δεν έχει πέσει, ας πούμε, η κροτίδα μέσα στα αποδυτήρια, πρέπει να μας βγάλει όλους εξωγήινους. Θα σας βγάλει τρελούς. Δεν θέλω να πούμε και το σχέδιο. Αστυνομία, γιατί... η αστυνομία έτσι όπως έχει γίνει... Όχι, δεν υπάρχει αστυνομία. Ο γιατί παρατηρητής τι κάνει? Δηλαδή, μα έξω από τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ ήταν σχεδόν μια μισή δημιουργία αστυνομική. Άντρες και γυναίκες. Είδανε τους αθλητές γυμνούς να βγαίνουν έξω. Δηλαδή, δεν ναι, δηλαδή δεν κατάλαβα από τι συνέβη αυτό. Επειδή ξαφνικά θέλανε να βγουν βόλτα στο Ρέντι οι αθλητές του ΠΑΟΚ. Γυμνή. Τέλος πάντων, απλώς δεν θέλω να πάμε σε αυτά τα θέματα, γιατί θέλω να έχει ηρεμία η ομάδα για ένα παιχνίδι που είναι το σημαντικότερο της χρονιάς. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες κατευθείαν αυτό, αλλά δεν έχει περάσει έτσι. Αυτό σίγουρα δεν έχει περάσει έτσι. Δηλαδή, έχετε πληροφόρηση για Ανδριάδη και Αγκάμες? Ναι, εκεί εντάξει, εκεί υπάρχει ένα θέμα όπου ο δικαστής μάλλον αποφασίζει ότι εφόσον η έκθεση είναι τόσο, το λέει δηλαδή τόσο απαλά ότι μετά με την επέμβαση των ψυχρεμωτέρων, ας πούμε, τελείωσε το επεισόδιο μεταξύ Αγκάμης και Ανδρεάδη, θεωρώ ότι δύσκολα από εκεί θα έχει κάτι. Αλλά δεν μπορεί να φύγει έτσι το θέμα της κροτίδας, έτσι. Ναι. Όπου κοδέψαμε να είχαμε τον Τσαφράνο μέχρι χθες να μην μπορεί να ακούει. Δηλαδή, εντάξει τώρα, δεν μπορούν να σε βγάλουν. Δηλαδή, δεν μπορούν να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τώρα τι θα πρέπει να αποδείξουμε? Γράφει η αστυνομία ότι καμία κροτίδα δεν έχει πέσει μέσα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είναι απίστευτα τα πράγματα. Μπα κουφάθηκαν και αυτοί, για μην άκουσαν. Ναι, εντάξει. Απίστευτα. Στον Πειραιά κουφαίνονται. Κουφαίνονται κατά περίπτωση στον Πειραιά. Και τυφλώνονται. Ναι. Μάλιστα. Καλή επιτυχία στο σημερινό παιχνίδι. Θέλω να πω και μία κουβέντα για τον κόσμο στην σημερινή εκπομπή, μέσα της εκπομπής σας για το σημερινό παιχνίδι. Καταρχήν είναι μία δύσκολη στιγμή μετά το περιστατικό που υπήρξε χθες με το Κύπριο νεαρό οπαδό του ΠΑΟΚ.
Αλλά ο κόσμος πρέπει να έρθει στο γήπεδο και να είναι όπως ήταν κάθε φορά που ήρθες έτσι στα μεγάλα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι αυτό έχει να αποδείξει. Να τιμήσουμε το παιδί που έφυγε και να αποδείξουμε και ότι η ομάδα αυτή μπορεί να, μαζί με τους οπαδούς της, μπορεί να φέρνει πολύ σπουδαίους τίτλους στην πόλη. Και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί και σήμερα και το Σάββατο, πιστεύω. Μάλιστα. Κύριε Πασέδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, να είστε καλά και εγώ. Γεια σας.